καλησπέρα σας από το... Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι. Ένα νέο πρόσωπο στην πεντάδα των Indians είναι ο Κωνσταντίνος Βασιλάκος με τον Άσο στην πλάτη. Στην άλλη πλευρά, το νούμερο 13, ο Στάθης Κατσαλίγκας, άρχισε επαρχία για πρώτη φορά. Μάγκος γυρνά πρόσωπο στο καλάθι και η μπάλα κάνει το χατήρι. 13-6. Στέρισαν οι παραλίες που τώρα έχουν μείνει 7 δευτερόλεπτα. Λόπουλος επιμείνει, δεν θα πάρει όμως το rebound, το παίρνει ο Μαμάκος. Και ο Βαλτάς ψάχνει μακρινή και βρίσκει τον Μάγκο στις 45. Πολύ ωραία, παίρνει ο Μιτσάκος. Η ευκαιρία όμως χάνεται. Διόπουλος με spin move, η πάσα φτάνει στα χέρια του Βαλτά. Ένας με έναν. Βαλτάς, θα φάλω, αλλά δεν υπάρχει κάποιο στήριγμα. Καλίγκας δίνει, ξαναπαίρνει και με το αριστερό σκοράρει για τον νέο συνενέα των Παραλίερς. Παραμένουν ανώτεροι στο πρώτο φτάλεπτο του αγώνα. Μάγκος με ένα χέρι κολλημένο πάνω του, παίρνει screen, αλλά δεν σημαδεύει καλά. Μάγκος που αν βρει το χέρι του μπορεί να κάνει ζημιά όλο το βράδυ στο περιφερειακό σου. Μέτρα στο λεωτάριο της προάλλης και βάλει 6-7. Ο Κυρόπουλος πίσω χαμηλό post. Λάκος από το κέντρο. Μάγκος πάει λόγω κατάσταση χωρίς αποτέλεσμα. Κατσαλίγκα ήταν στο κατάλληλο σημείο και μυριστεί παραστεί. Ραϊνιώτης Κατσαλίγκας. Φάουλ και βολές. Είναι το πρώτο φάουλ στο μάτς. Πίστευτο. 8,5 λεπτά χωρίς φύριγμα. Δεν το βλέπουμε συχνά η αλήθεια. Πρώτο διψήφιο προβάδισμα στο παιχνίδι. Και πρώτο airball. 16-6. Παντάς. Sidestep. Ελευθερώθηκε, εκτέλεσε όμορφα. Αλλά η μπάλα δεν είχε την κατάληξη που θα ήθελε. Ο Βαρτής με ρίσκο εκεί. Με Σωτηρόπουλο. Κλέβουν οι Indians. Βασιλάκος. Βάσκει από αριστερά. Θα κερδίσει έξυπνα το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Μπει πλέον στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Εκπληκτικός. 19-6 συν 13 παρακαλώ για τους Παραλίερς που το βλέπουν βαρέλι και ειδικά ο Χρήστος Ηλιόπουλος. Μάγκος. Μαμάκος με το δεξί. Πλωτικά γερνά αλλά στοχή. Βατής. Υπάρχει αμυντική ανισορροπία. Υπάρχει και τρομερή πάσα για τον Ηλιόπουλο που την επιστρέφει στον Βατή. Αλλά το καλάθι χάνεται. 13,5.
όλα στη διάθεση των Indians, προφανώς και έχουν να δώσουν φάουλ. Οι παραλίες έχουν μόλις ένα. Για να δούμε, 8 ακόμη. Βαλτάς, Μιτσάκος και Βασιλάκος, 5. Βασιλάκος βλέπει το ρολόι, ο Πλίζ είναι καλό και μπαίνει. 19-9. Ψυχολογίας βρίσκουν οι Indians στην εκπνοή της πρώτης περίοδου και έτσι το 10 λεπτό κλείνει με τη διαφορά στους 10, 19-9 και επιστρέφουμε. Δεύτερο 10 λεπτό λοιπόν στα Μελίσια, πρώτη κατοχή Ινδιάνικη. Παυλής, Βασιλάκος, Φαραώς, πρώτη φορά στο μάτς, Βαλτάς και Μιτσάκος. Οπα. Του κοντέλα του Μπαλτά. Ωραιότατο. 19-12. Σημαντικό ότι οι Indians θα του δουν γρήγορα. Κόβοντας διαφορά από τους 13 τους 7. Ενώ τους το χάνει. Ο Μπαλτάς βάζει σωστά την μπάλα μπροστά. Βασιλάκος. Λίγο βάζει screen, αλλαγές. Να Μπαλτά στα 10 δεύτερα πλέον. Βασιλάκος, προσποίηση. Τζάκος πιάνει δουλειά, προλαβαίνει το χρόνο και ευτοχή πανέμορφα. 19-14. Πέφτει κι άλλο διαφορά. Προσποίηση. Πολύ ωραία ζητημά και προποδοχή τον Σωτηρόπουλο. Αυτός ανέτοιμος από καιρό βάζει την μπάλα στο καλάθι. Νέο τρίποντο για τους Παραλίες, 22-14. Βαλτάς κάνει μια βόλτα στην baseline. Κρατά νόμιμα την κατοχή. Και ο Βασιλάκος πάει σε δύσκολη φάση για κατοχή. Το κάνει και φάουλ. Ή το κάνει ο Βαντής. Το κάνει ο Βαντής. Το φάουλ στη δεύτερη περίοδο. 4 Ινδιάνικη επίθεση. Φαραώς. Μιτσάκος ο μαρκάριστος. Θα πάρει γιατί όχι. Αν εύκολο εκεί για τον Σίδο Κωστή. Λανιώτης Κωστής. Όχι, παρεμβάλλεται εκεί. Μάλλα μοσμένη στη διάθεση των Παραλίες. Για ακόμη 13 δευτερόλεπτα, αν βλέπω σωστά, ναι. Σωτηρόπουλος, αντιπλάς τον Μιτσάκο. Και ο Μπρανιώτης είναι, με συγχωρείτε. Κωστής σε δύο χρόνους ξανά. Η διαφορά γίνεται ξανά διψήφια, 24-14. Βαλτάς. Παυλής του δίνει ένα screen, ο Μπαλτάς εκτελεί ξανά με ένα γαλλικαμπίλ, καλό ήταν το σουτ. Όμως και εύστοχο, Βαντής. Ατσαλίγκας, Κωστής, πιέζει ο Παυλής. Μάχες εκεί κατά το καλάθι, όλα βγαίνει έξω. Έξτρα κατά Βαντή. Στο σίδερο η μπάλα, Κωστής. Δεν το βάζει. Ο Θεόπουλος είναι εκεί. Πολιορκία συνεχίζεται. Κωστής. Κάποιος πρέπει να εκτελέσει όμως. Ο Βαντής θα το κάνει ένα δευτερόλεπτο πριν λήξει το 14. Και θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Πρώτο φάουλ και για τους Indians. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ενώ έχουμε αλλαγές. Μπραϊνιώτης. Την θέση του στον Φορτσάκη. Βλέπω μου έχει δηλωθεί ένα όνομα χωρίς νούμερο. Πάμε στο σχολείο να είναι. 24-14 παρέμεινε στον φωτεινό πίνακα. Ο Βασιλάκος πάσαρε εξαιρετικά για τον Μιτσάκο που αστοχίσε ένα καλάθι που αν το δοκιμάσει άλλες 10 φορές. Θα το βάλει. Βαντής. Κωστής. Κάγινε να την πάλα από την σεζόνη, είναι Παραλίες. Ήταν άκτος εδώ. Ο Βασιλάκος κατεβάζει 6 και 40 ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Αφαιρά
μπροστά οι Παραλίες. Προσπαθούν να ξαναμειώσουν τώρα τη διαφορά. Τσάκος, 3 δευτερόλεπτα, Μπαλτάς, όχι. Κυρόπουλος. Μείνει η επίδοση. Καλίγκας, Βαντής, σκριν του Κωστή, ξανά Κατσαλίγκας και Σωτηρόπουλος για 2 φλάτς. 26-14. Βαλτάς, πας στην αλλαγή και με το ταμπλό συνδέεται. 26-16 σε εξαιρετική κατάσταση. Τον Indians. Κωστής. Λέγει τον Φορτσάκη. Λάθος τώρα. Βασιλάκος θα πασάρει στο τρέιλερ του Μιτσάκου που λαφεύει ξανά. Κωστής. Καλά βέβαια και από την αντίδραση του Κωστή. Δεν πρέπει να ήταν φάουλ. Από την εντύπωση που είπε ο ίδιος στον δεύτερη κάτι τέτοιο. Βέβαια είναι και μια 15 μέτρα μακριά. Κωστής λοιπόν στη γραμμή. Μάκος, Βασιλάκος. Πέρασε εύκολα στα πόδια. Και στη βοήθεια πήρε φάουλ. Πολλές και για τους Indians. 11 η διαφορά. Έχοντας μπει πλέον στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μέρους εδώ στα Μελίσια. 2 φάουλ για κάθε ομάδα, 2 βολές για τον Βασιλάκο. 17. Μια στις δύο και από εκείνον, rebound του Κωστή. Το Βαντής θα οργανώσει άλλη μια επίθεση. Πολύ τη δουλειά πάντως στη ζώνη του κάνει ο Κωστής. Κλατσώνει άλλο ένα τρίποντο. Δεύτερο του αν δεν κάνω λάθος. 30-17. Σοχαρίζουν το maximum προβάδισμά του ουσιαστικά οι Παραλίες. Ο Μάγκος όμως θα μειώσει γρήγορα. Και αυτό είναι πολύ καλό νέο για τους Indians. Γεγονός ότι βρίσκει το πρώτο σε αυτό το χρονικό σημείο. Παραλίες στην άλλη πλευρά με 2-3 πάσες. Πάρε βάλε το στις από κοντά και 32-20. Βαλτάς που πασαρεί. Εκεί συνεννόηση εκεί. Στρέφει ο Ηλιόπουλος, ο άχαστος Ηλιόπουλος. Βιαστά τον Σωτηρόπουλος, θα πάρει ανάσες. Κατσάκης, είναι ο Κατσάκης, ο Κατσαλίγκας, τώρα πέρασε ο Κατσάκης. 10 δευτερόλεπτα ακόμα, υπομονή απέναντι στη ζώνη, Βαντής, στο σίδερο και στα χέρια του Βασιλάκου. 3,5 λεπτά ακόμα μέχρι την ανάπαυλα. Τώρα μένει στους 12 και τώρα στους 9. Όχι, δεν με δικαιώνει, παίρνει όμως ο Μαμάκος και μειώνει αυτό στην διαφορά. 32-22.
Παπαδόπουλος. Της Τσάκης. Ηλιόπουλος για το 4-4. Φαντάς. Νομίζω ότι αν σκοράρουν τώρα εδώ οι Indians αποκτούν momentum. Διάδρομο έχει τον Κωστή στα δεξιά, τον επιλέγει και αυτός θα πάει άλλη μια φορά στη γραμμή. Ο Μπράιν Νιώτης αντικαθιστά τον Κατσαλίγκα, πάμε όμως πρώτα σε ένα time out. Στο Κωστή σας στοχή στην πρώτη παραμένει το 32-22. Βαντής, καλή overplay, άμυνα του Μάγκου, ολοκληρώνει. Είναι άμυνα Μπαλτάς. Καστίνε για τον Φαραώ, κρατάει ισορροπία. Μάγκου από τα 9 μέτρα. Να πάρει ο ίδιος και να στοχίσει από κοντά. Διόπουλος θα έχει την επαφή. Και βοήθεια, αλλά πριν συμβεί αυτό, σκρίνουμε για φάουλ. Τρίτο. Τους Indians 2 έχουν οι Paraliers 1.55 πριν το ημίχρονο. Ο οποίος δίνει συνέχεια στην πολύ καλή του εμφάνιση. Γίνεται και διψήφιος. Αυτή την έφτωχη βολή. Μπαλτάς, πώς πέρασε εκεί ανάμεσα από δύο. Όπως Θεός ξέρει. Goal foul. 33-24. Παίζουν καθόλου άσχημα και οι Indians. Αυτή η διαφορά έχει την εντύπωση ότι έχει δημιουργηθεί λόγω της, του αυξημένου ποσοστού των Paraliers στο περιφερειακό του. Είναι πάνω από 50%. Φορτσάκης, όχι. Ο Ηλιόπουλος όμως έξυπνα. Για τον Κωστή, Παραλίες φλέρταγαν εκεί με τα 3 δευτερόλεπτα, αλλά δικαιώθηκαν. Προβούνται άλλη μια φορά με 10 πόντους, 35-25. Μαμάκος για 3. Σημαίνει δεν ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή. Δεν είναι ο Μπράιν Νιώτης, παλά πάει στον Φορτσάκη. Σάκη, σας στοχή. Μάγκος, απορρίς. Μπαλτάς. Θα πλήσει από πολύ μακριά. Όχι, από λίγο. Μπράιν Νιώτης, όλο το δρόμο, γκολφάουλ. Δεν κατάλαβα καν αν χρησιμοποιήσει το ταμπλό ή όχι. Κάπως παράξενα το βλέπεις από φάση, ίσως και λόγω του φάουλ. Τα 25 και τώρα 38. Έχουν 13 διαφορά, μέχρι εκεί έχουν φτάσει Παραλίες. Τόσο αν ξεχνάω κάτι. Βασίλης Μάγκος έναντι στον Μπραϊμιώτη, τρίπλε στο τρίποντο, άλλο ένα άστοχο. Μια τους παίζουν αρκετά ελεύθερα και δεν τους έχει βγει αυτό. Παρ' όλα αυτά
τριπλάρο φουλ. Τρίποντα στον εφημιασμό και όχι μεγάλες επιθέσεις και τέτοια. Δεν ξέρω πόσο τύχη θα έχουν απέναντι στους πιο σοβαρούς παραλίες. Τους σοβάρεψε, έχω την εντύπωση, ακόμα περισσότερο και η ζώνη. Βγήκαν στην διαδικασία να γυρίσουν περισσότερο την μπάλα. Το κάνουν εξαιρετικά. 10 δευτερόλεπτα περιμένουν σε αυτό το πρώτο μέρος. Ο Βασιλάκος ετοιμάζεται για μπάζερ. Ο Μάκος μόνο προς τα πίσω. Καλή άμυνα από Κωστή και Ηλιόπουλο. Και 1,5 για τους παραλίες. Τι προλαβαίνουν να κάνουν. Το 6 πάει. Ηλιόπουλος από τα 10. Καλό ήταν. Τέλος όμως το πρώτο μέρος. 39-25 συν 14 λοιπόν για τους παραλίες. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στα Μελίσσια. Στην επίθεση για τους παραλίες. Σωτηρόπουλος, Μπραϊμιώτης, Ιδιόπουλος. Με το 23, Κορτσάκης. Και με το 38, Βαντής. Και η πρώτη επίθεση. Βασιλάκος, Μπαλτάς, Παυλής. Μάκος και Μιτσάκος. Ινδιάνς. Τσάκος γυρνά προς το καλάθι. Έρχεται ο Μάγκος εκεί να βοηθήσει. Και τα καταφέρνει περίφημα. 39-27. Και μια βολή για τον Βασίλη Μάγκο. Και να δούμε αν θα ανανεωθεί το συμβόλαιο του και για το σημερινό πρωτάθλημα. Προσωπικά είχα και στην κάμερα της διοργάνωσης της δηλώσης. Θα ήθελα να δω μόνο την Ελλάδα με Ινδιάνς. Σωτηρόπουλος στο κόψιμο του Βαρτί. Προβληματικά γίνεται την μπάλα. Παραλίες. Έχει ο Ηλιόπουλος, υπάρχει νέα ευκαιρία. Σωτηρόπουλος. Νιώτη στα 4 δευτερόλεπτα βρίσκει ελεύθερο σουτ μέσα από απόσταση. Ξαναπήραμε fit court bound. Οι παραλίες δεν πρόσεξαν. Indians. Πολλές λοιπόν για τον Ηλιόπουλο. Ένα φάουλ για κάθε ομάδα μέχρι στιγμή στην τρίτη αυτή περίοδο. Τρίτο φάουλ το μεταξύ του Μπαλτά. Αυτό είναι κακό νέο. Indians. Μια στις δύο του Ηλιόπουλου, οι παραλίες φτάνουν τους 40 πόντους και προηγούνται με 15 για πρώτη φορά. Βαλτάς πέφτει με hand-off. Στα screen βγαίνει ο Μάγκος και υπό καλές προϋποθέσεις βάζει το δεύτερο από ψηλό του τρίποντο και κάνει το σκορ 40-28. 27 όμως γράφει το πινάκας. Πρέπει να πάω στη γραμμή. Όχι. 40-30. Τσάκος. Μάγκος μένει στον αέρα. Παραλίγο. Λάθη όχι πάλι, ναι. Κορτσάκης και Βαντής. Το δεύτερο ακόμα.
Βασιλιόπουλος. Ο Σπυρόπουλος εδώ στο υψωμένο χέρι του Μάκη δεν το βάζει. Ο Σιλάκος κατεβάζει. Ο Βλής. Γρήγορο πρώτο βήμα. Ανάποδο λέει, από παραλίγο. Είναι δύσκολα τα πράγματα απέναντι στον Πρεμιώτη. Βαντής. Κοτσάκης. Ρόπουλος, ποιος θα πάρει το σουτ. Πρεμιώτης θα το πάρει, αλλά δεν είναι αυτό. Βαλτάς, καλή μακρινή. Βασιλάκος, ναι. Προβληματικός εμβλιασμός. 40-32. Βαντής δεν θα βιαστεί. Λιόπουλος. Βλέπει πολύ όμορφα και ο Βασιλάκος. Θέλει να κοφίγει με αρχαία στον αντιπαλό του, θα γίνει το λάθος όμως. Βαντής, Σωτηρόπουλος. Το πήρε. Σημάδεψε το σίδερο, Μπραϊνιώτης ανανέωσε. Άλλη μια δεύτερη επίθεση. Κωστής, κοιτάει τις επιλογές του. Κόβει ο Βαντής, μένει μόνος του Ηλιόπουλος. 3-5. Μάγκος. Σαντό, Βαλτάς, ωραία στα βροχή, πέρασε. Τέσσερα, πάμε στο time out. Βαντής για τρεις αμέσως μετά το time. Κάνει airball. Παραμένει το 40-34. Σκορ το οποίο είναι σωστό τελικά. Επίτα από μια μίνι σύσκεψη με την γραμματεία, γι' αυτό και καθυστέρησαμε λιγάκι. 5,5 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Μάγκος. Μα προς τα πίσω, σουτ για δύο σίδερο. Βραγιώτης ψηλά, κυριαρχή. Βαντής. Βραγιώτης, Κορτσάκης. Κατσαλίγκας είναι. Μεριάζω το 13 με το 23. Όπα, τρομερή τάπα του Μπαλτά. Και φεύγει στον εφενδιασμό. Και το βάζει, θα ήταν κρίμα να χαθεί αυτό το highlight. 40-36, οι Indians είναι εδώ. Όπως και στο πρώτο μέρος, έτσι και τώρα βρίσκουν τον τρόπο να επιστρέψουν με το μείον 15 αυτή τη φορά. Καλλιώτης, φάλ πάνω στην εκτέλεση, διαμαρτυρίες των Indians που φλερτάρουν με το TAF. Και θα το δεχτούν. Προειδοποίηση ήταν, μάλλον. Αν το τρίτο φάουλ των Indians, τριέχουν και οι παραλίες. 40-36 παραμένει. Μάγκος Μπαλτάς. Βλέπουμε προς το πλάι, σουτ για τρεις, αλλά είναι άτομος εδώ. Σπυρόπουλος, πολύ ωραία για τον Κωστή. Δεν μπαίνει στο καλάθι. Μπαλτάς. Πάσα. Ο Μάγκος σταματά τον εφημεριασμό με σωστό φάουλ.
Αλλαγής. Τώρα Κωστής. Τσαρκωστής. Και κλάτς. Για τρεις, όχι, για δύο. 42-36. Φορό που θέλει. Τόσο χρειάζεται για να το βάλει. 42-39, νέα ανάσα. Διαφορά στο καλάθι, τι ανάσα. Λίγα Τρανιώτης. Το στίζει, τα και παίρνει. Βίγει και ο Βαδής. Λιώνει το χρονόμετρο. Μπραϊμιώτης. Άσοβος. Συνεχίζουν οι παραλίες να ανανεώνουν τους επιθέσεις με πολύ μεγάλη ευκολία και αυτό κοστίζει. Κατσαλίγκας. 44-39. Φαντάς. Τρίποντο. Φορά. Περασμέναν του Κωστή. Τελειώνει καλά τη φάση. Θα το πάρει από εκεί. Φαινότανε και φαινόταν ότι θα μπει. Εντάξει, αυτό δεν φαινόταν, αλλά έχει βρει το χέρι του. Νιώθει καλά ο Βασίλης. Στους δύο η διαφορά. Να πούμε το ελεύθερο μπάσκετ των Indians από Δίδη Καρπούς στο δεύτερο μέρος. Μάγκος, ξανά για τρεις. Όχι αυτή τη φορά. Αντίς, τη τσίρα σφωνάζει από τον μπάγκο ότι έχουν ένα φάουλ να δώσουν ακόμη οι Παραλίες. Το ίδιο και οι Indians. Πάμε σε ένα time out. Εδώ είμαστε για τα αναπομείνατα 99 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. 44-42. Και ο Βαδής επαναφέρει. Τσαλίγκα, Σωτηρόπουλος, Κωστής. Δύο παίκτες πάνω, τρεις βασικά. Κρίμα για φάουλ, χαμηλά. Είναι το τέταρτο. Τι ωραία. Θέλω και φάουλ. Όλα τους. Ναι, δεν έχει αναγνωθεί και το ρολόι. 5 δεύτερα έχουν οι παραλίες στη διάθεσή τους. Διόπουλος, Κωστής. Πρέπει να εκτελέσει κάποιος και δεν έχουν δει το χρόνο. Η μπάλα θα σου μείνει στα χέρια. Μην συγκυρανείς από τον πάγκο. Να δούμε τώρα τι έχει συμβεί. Ο ρεφερής πάει προς τη γραμματεία. Όμως τελικά έχει δοθεί φάουλ. Όμως έχει δοθεί ποδί. Μια δεύτερα τώρα στους παραλίες. Okay. Συμβαίνει και αυτά. Διόπουλος Βαρτής δεν είναι καλή. Θα δεχτεί στην πάσα. Θα γίνει το λάθος σχεδόν αβίαστα. Το μέλλον παραμένει στην πλευρά των Ινδιάνων που έχουν ευκαιρία για προβάδισμα για πρώτη φορά απόψε. Παραός. Ο Μάκος Παυλής. Περάσει από τον Ηλιόπουλο, Μαμάκο στα 4 μέτρα, αλλά θα μπει στο καλάθι. Όλα σε ισορροπία. 44-44. Ηλιόπουλος. Δεν ήταν να υπάρχει ένα Μαμάκος εκεί. 5-14 ακόμα. Τυπικά για παιδούχους παραλίες που θυμίζω να ζητούν την πρώτη τους νίκη. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχει συμβεί αυτό. Ήταν ερχόντουσαν πεντάδες και εξάδες. Βαντής από τα 8. Θα μπορούσε να μπει. Μας λες. Λοιπόν, δύο κατοχές. Ακόμα στη δύο περίοδο. Τσάκος παταγκάζει, πάει στην επαφή. Κάνει το χατήρι. Μπροστά. Indians, χειροκροτήματα στον πάγκο. Μπαμπιτσίτσιδα και τους υπόλοιπους. 10 δεύτερα τώρα.
περάσει από την baseline. Φάουλ. Πέμπτο. Πέμπτο. Πολλές λόγω ομαδικών. Αυτό φάουλ. Με 8,2 δεύτερα να απομένουν στο ρολόι. Η πρώτη 45-46. Δύο στις δύο και ισοφάριση. Βεβαίως. 8,2. Βασιλάκος το έχει ξανακάνει και με λιγότερο χρόνο. Και τώρα την μπάλα. Βασιλάκος το αριστερά. Ναι, το κάνει ξανά. Όπως τότε. 46-48, δίκαια θα κλείσουν μπροστά την τρίτη περίοδο οι Indians. Η στροφή μεγάλη από το μείον 15, βρισκόμασταν στο 40-25 πριν από μερικά λεπτά. 46-48 πλέον και πάμε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Βαλτάς, Μιτσάκος, Μάγκος, Φαραός και Μαμάκος, πεντάδα των Indians. Τον Κωστή, τον Ηλιόπουλο, τον Μπραϊμιώτη και τον Φορτσάκη στην άλλη πλευρά, οι Παραλίες. Το φάουλ στην τέταρτη περίοδο, κερδισμένο για τον Μπαλτάκη τους Indians. Μάγκος. Φεύγει όμορφα την δυναμική αλλαγή εκεί. Μπαλτάς δεν συνοδεύει. Κωστής Ιόπουλος με χώρο. Δεν βιάζεται. Παντής. Κερδίσει το φάουλ. Και δεν είναι ψηλά τη φάση. Δύο βολές. 1-1 τα φάουλ. Τρία φάουλ το 7. Καλά, Φαραώς με τον Τάιτς Ινδιανς. Εγώ θυμίζω και ο Μπαλτάς πρέπει να έχει τρία φάουλα από το πρώτο μέρος. Παραδοχτώ όλα. Μάγκος, περνάει στα βρωτή. Περνά και η προσποίηση. Τρίποντο στην επόμενη φάση. Νέα λεπτά ακόμα. Ιόπουλος. Βατής, Φορτσάκης. Πριν του Κωστή. Καρνιώτης. Ιόπουλος. Ο πίες για τρεις είναι καλό. Κοιτάξτε τι κάνει μπάλα. Στολίζουν με μερικά γαλλικά. Πρέπει να έχει πέσει το 50% πλέον. Καθόλου άσχημα. Εννοείται. Αυτό θα πάει σε κακή επιλογή, όπως και σε έχει εύκολο rebound. Θα βάζει και την μπαλά. Ενόχλητος, θα είναι πολύ κοντά στο καλάθι και με το ταμπλό. Είναι το 50-48. Πολύ ωραία για τον Μιτσάκο, πάρε βάλε, αλλά δεν βάζει. Ματής, Κωστής με το αριστερό. Θα έχει δεύτερη ευκαιρία, θα έχει. Έξω η μπάλα. Ιόπουλος. Στο Μάγκο, 5 δεύτερα. Έχετε βοήθεια, ήδη αντιλέβουν, Μπαλτάς. 4 με 3. Ο Μάγκος για 3, όχι. Πάει πιο κοντά, πάρει φάουλ. Είναι το φάουλ το 99, ενώ σηκώνουν χέρι ο Βαντής που φοράει το 30. Το... Πώς το κάνει το φάουλ. Καταλάβω τώρα τι έγινε εκεί μεταξύ Μπαλτά και Βασιλάκου. Συνεχίζεται. Μάκος.
μπάλα που Παραλίερς. Να. Τάκι 25 ακόμα, 50-48, 2-1 τα φάουλ. Τελικά για ποιος είναι η μπάλα, παιδιά. Παραλίερς. Πάμε και τη γραμματεία. Και πετά μπροστά, ο Βασιλάκος είναι πολύ γρήγορος για να μην προλάβει και θα βγάλει και την assist να στοχίσει ο Βαλτάς. Προλάβει να παίξει καλή άμυνα ο Μπραϊνιώτης, ο Βαντής πάει ξανά στις βολές. Εξάλλως ο Βαλτάς δεν μπορεί να καταλάβει το λόγο, πρέπει να ηρεμήσει. Μέσα η δεύτερη, 91-48. Εκτιμίζω ακολουθεί παιχνίδι ανάμεσα σε Μύρμηδον και Λεοντάριο. Μ' αρέσει που το λέω λες και είναι live το match. Θα ακούσετε και θα μπείτε να το δείτε. Όσο έγινε συνήθεια λοιπόν live μεταδόσεις. Μητσάκος, δεύτερη επίθεση. Μάντο ζητά. Βασιλάκος, δίνει στον Μητσάκο. Τώρα παίρνει ο Μητσάκος. Συμπάσω του μαμά. Βαντής, Ιψώνη, Ηλιόπουλος, όχι. 6,5 λεπτά για το τέλος. Ένα τρίποντο χωρίζει Indians Παραλίες, Βαλτάς, αλλάζει κατευθύνσεις, υπέροχα εκεί. Αέρινος, 51-50. Πάρει το σουτ. Του έδωσε την επιλογή ο Μπαλτάς και δεν το πλήρωσε. Για να μας πέρασουν και μπροστά. Γιάννη. Μπαλτάς. Νάγκος. Παίρνει screen. Εκτελεί πάνω στην αλλαγή. Μπάλα στο σίδερο. Καλύτερη απομονή οι Παραλίες στις επιθέσεις τους. Πολλές για τον Χρήστο Ηλιόπουλο. Τρίτο μαζικό Indians. Στα δύο φάουλ οι Παραλίες που προηγούνται με μόλις ένα πόντο. Στις 2 ο Ηλιόπουλος, πάνω όμως από τον Σοφυρόπουλο, καλό είναι αυτό, Παραλίερς. Ηλιόπουλος στις βολές, τον κόβει, ο Μάγκος, τρέχει ο Βασιλάκος. Βασιλάκος, δεν είναι το καλό του χέρι, αλλά όχι υπό καλές προϋποθέσεις. Με 1.50 παραμένει, μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Βαντής, πλήτ και πάσα, Ηλιόπουλος, Μπραϊνιώτης, νέο λάθος και τώρα δεν γίνεται να χαθεί. 51-50. Πίστευτο. Ο Τυρόπουλος, έρβολ και από αυτόν, ξαφνικά σαν να αποφύγει οι δύο παρέες. Στην δρόμο το μάτσο ακόμα. Μάγκος, αλλαγή στα screen. Μπραϊνιώτης χαμηλώνει. Μάγκος κρατά, πιέζεται, βρίσκει στήριγμα. Βασιλάκος, όχι. Το πάνω αμυντικό το παίρνει Κατσαλίγκας. 4-10. Κολλημένο το σκορ στο 51-50. Ποιος θα δώσει τη λύση? Μπραϊνιώτης. Ο Ηλιόπουλος, από καλές προϋποθέσεις. Πουλάει ξανά η μπάλα, πίστευε. Βάλει 3, θα είχε βάλει άλλα 2. Βέβαια, δεν πάει.
τέλος πάντων. Παλτάς. Μια στα πόδια τον Μπρανιώτη. Του παίρνει το τέταρτο φάουλ. Αναγκαστικά σηκώνει το Κωστής. Να πάμε πρώτα σε time out. Να. 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ποιο τέλος βασικά, να πω την αλήθεια δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αυτή για το μάτι. Μια ωραιότατη παρατασούλα. Μάγκος, υποπίεση, δεν το βάζει. Μάση για το rebound, βγαίνει πίσω ο Μάγκος. Βεβαίο rebound αυτό. Και τέταρτο αναλογό τώρα. Κερδίζει ξανά ο Μπαλτάς. Φιλοξενούμενοι. Κιτσάκος, πολύ ωραία η επαναφορά. Χωρίς αποτέλεσμα όμως. Λόγος επίθεσης στην άλλη πλευρά. Ρόφιλος θα ξεφύγει, αλλά κάνοντας βήματα. Άλλη μια ευκαιρία για προβάδισμα. Βασιλάκος. Τσάκος. Μαλτάς. Μάγκος. Αλλά έχει περάσει από τις 4. 5. Τσάκος αστοχή. Βαντής με αυτοπεποίθηση στον εφηδιασμό. Ηλιόπουλος από κοντά. Όχι. Βασιλάκος. Μπαίνουμε σε ειδικές καταστάσεις σιγά σιγά. Μάγκος. Σώμα το φάουλ. Αμυντικό. Πολλές λόγω μαδικών. Πολλές για τον Βασίλη Μάγκο. Δυόμιση λεπτά πριν το τέλος. Είναι δεδομένο ότι η ευθυντική γραμμή θα παίξει σημαντικό ρόλο εδώ που φτάσαμε. Επίσης να πούμε ότι αν οι Παραλίες κερδίσουν απόψε, οι δύο ομάδες θα είναι ισοβαθμές. Ρεκόρ 1-3. Μάγκος, ψύχρεμος. 51 όλα. Τον νέο αποκτηθέντα Βασίλη Μάγκο, ποιος ήρθε παρέα με τον Παυλή δίδυμο από τους Union Tunes. Ωραία πάσα του Κωστή, ο Κατσαλίγκας με φλότερ δεν το βάζει. Ο Κωστής όμως έχει τον φάουλ. Έχασε αρκετά. Βάζει ένα πολύ πολύ κρίσιμο τώρα και επαναφέρει μπροστά την ομάδα του με έναν πόντο, ίσως και με δύο. Για να δούμε. Λίγο στοιχείο επίσης, πλέον όλα τα φάουλ σημαίνει πολλές. Σημαίνει 54-52, έμεσο τρίποδο του Κωστή. Φαντάζει αφήνει την μπάλα να κυλήσει, για να μην κυλήσουν και πολύτιμα δευτερόλεπτα μαζί της. Μάγκος, έχει γωνία πάσας. Έχει και την ψυχολογία να πατήσει για τρεις. Ένα βήμα προς το πλάι, έφυξε πανούλι. Το sidestep. Αν σκοράρουν τώρα οι Παραλίες, νομίζω πως φτάσουν κοντά στη νίκη. Δεύτερη ευκαιρία, ο Κωστής φωνάζει παρόν την κρίσιμη ώρα. Τέτοιο συνεχόμενη πόντι. Μαλτάς, θα δείξει κυρόφρενο. Θα το πάρει, θα το χάσει. Δυσκολεύουν πολύ τώρα τα πράγματα. Και ο Βαντής θέλει να τους πιάσει τον ύπνο και τα καταφέρνει περίφημα. 58-52 Παραλίες. Πάρα πάρα πολύ κοντά. Το πρώτο του καλοκαιρινό ροδοσφύλλο. 1-18 ακόμα. Μαμάκος για 2, ναι. Θα βγει μπροστά ο Παναγιώτης. Πάρει την ευθύνη. Πέφτει στους 4 διαφορά. Βαντής, η
Παραλιόπουλος, μεγάλη επίθεση στέλνει τώρα η Παραλία. Κωστής, ωραία στο κόψιμο του Κατσαλίγκα. Δεν υπάρχει φάουλ εκεί. Μα συνεχίζεται, αλλά παραμένει στους Παραλίες. Βατής, 61-54, αυτό ήταν ο ορισμός της μαχαιριάς. 48 τα δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Μάγκος θέλει να δώσει το φιλί της ζωής, αλλά η πάσα του για τον Παλτά βρίσκει τον γκάρ των Ινδιαν σε αντίθετη πορεία. Και έτσι οι Παραλίες θα ξοδέψουν κι άλλα πολύτιμα δευτερόλεπτα. Νομίζω πως έχει τελειώσει το μάτς. 43 δευτερόλεπτα διαφορά 8 πόντων. Βαδίς βρίσκει στην Ουτσάιτ τον Κατσαλίγκα. Τώρα ο Ηλιόπουλος για τον Σωτηρόπουλο. Ξυπνά πολύ. Ο Παλτάς ήρθε από πίσω και τον σταμάτησε. Και θα πετύχει και το καλάθι. 61-56-18,3. Λίγο φάουλ θέλει. Καθυστέρησε. Ο Παλτάς στη γραμμή. Διαφορά στους 5. Ένα θαύμα κυνηγούν οι Ινδιάνοι. Κούστησαν πολύ τελικά και τα χαμένα rebound. Αντίς, όχι. Παραμένει το 61-56. Γρήγορο καλάθι θέλει τώρα ο Ινδιάνος, πολύ γρήγορο. Μάγκος στο σπίτι του για 3. Η διαφορά θα πήγαινε στις 3 αν έμπαινε αυτό το σουτ. Όμως μένει στους 6 και οι Παραλίες θα πάρουν το μάτς δικαιότατα. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη τους καλοκαιρινή νίκη. 1-3 οι Παραλίες, 1-3 και οι Ινδιάνς. Παρακολουθήσαμε ένα πανέμορφο παιχνίδι, παρότι το σκορ δεν πήγε τόσο ψηλά, δεν έχει σημασία όμως, ήταν απολαυστικό. 62-56 λοιπόν, τελικό σκορ από τα Μελίσσια. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό σας βράδυ. Το κλειστό γυμναστήριο των Μελισσίων, εδώ που αμέσως τώρα ξεκινά η αναμέτρηση ανάμεσα στους Παραλίες και τους Ινδιάνς. Είναι η τέταρτη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο της Summer Evolution League. Παραλίες αναζητούν ακόμη το πρώτο τους ροζφύλλο. Ινδιάνς το δεύτερο, στο 1-2. Οι Ινδιάνοι, τι περιμένουμε ακριβώς και δεν ξεκινάμε. Έλατε. Πάμε να δούμε λίγο πεντάδες, μιας και έχουμε χρόνο. Με το νούμερο 11 είναι ο Ηλιόπουλος. Έχουν δύο εντεκάρια όμως. Ακριβώς ο Κωστής είναι αυτός που θα πηδήξει στο τζάμπολ απέναντι στον Μαμάκο και θα το πάρει κιόλας. Παντής είναι με το 38, άστοχη η πρώτη επίθεση των γηπεδούχων. Ο Μπρανιώτης με το 99. Ποιον δεν είπαμε. Με το 34 είναι ο Σωτηρόπουλος. Πρώτη επίθεση για τους Ινδιάνς τώρα. Καλά στη γωνία, εκεί είναι ο Μπαλτάς, ικανότατος σουτέρ. Δεν βάζουμε στο πρώτο. Μπαλτάς, Παυλής, Μάγκος, Μιτσάκος και Μαμάκος. Την πετάδα των Ινδιάνς. Βρανιώτης ελεύθερος στην κορυφή, δεν βιάζεται. Παίζει με τον Ηλιόπουλο. Τρίποντα του Χρήστου. Πρώτο καλάθι στο μάτς. Πας κατεβάζει την μπάλα. Τώρα ανεβαίνει ο Μιτσάκος για να συνεργαστούν. Αλλαγές από τις Παραλίες. Ο Μπαλτάς θα πάνε στον Βραημιώτη, αλλά δεν τον νικά. Αντίς. Στην Ουτσάιτ με
τον Ηλιόπουλο, ο οποίος θα πάει στην επαφή αλλά δεν θα καταφέρει να κερδίσει κάτι. Φαντάζ, μακρινή, θα περάσει. Ο Μάγκος θα υψώσει ξανά, έρχεται ο Μιτσάκος, Αντρέιλερ. Ωραία φάση χωρίς αποτέλεσμα όμως. 3-0 παραμένει, στο πρώτο 1,5 λεπτό βρισκόμαστε. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, δεν είναι εξάδα σήμερα. Όχι, εφτάδα. Είναι δύο παίκτες στον πάγκο αυτή τη στιγμή. Βρανιώτης, Κωστής, πάσα στο κόψιμο. Θα κλαπεί από τον Μιτσάκο. Μάγκος, behind the back, Μπαλτάς θα επιτεθεί στο close out. Παυλής. Υπάρχει πολλής χρόνος ακόμη, έγινε το λάθος. Κωστής είναι στον Βαντί που θα κατεβάσει μπάλα. Αδέρφια σκόρδο δεν βλέπω πουθενά. Ενώ αστοχή με το 34 Σωτηρόπουλος. Προποθέσει συνδυασμού τώρα τον Βαλτά. Ανάμεσα από 4. Σε επίθεση. Μάγκος πίσω από το screen από τα 7. Για να μαζέψει ο Ηλιόπουλος. Παραμένει το 3-0. Αντίστερο οργανωτή. Νιώθεις πολύ, πολύ ψηλή η πεντάδα των Παραλιέρς. Ουσιαστικά μόνο ο Βαντής είναι καθαρό ο γκάρντ. Μάκος καταλαβαίνει την άμυνα του φίγου. Είναι τους πρώτους πόντους των Ινδιάνων στο παιχνίδι, 3-2. Βαντής. Νιώθεις ελεύθερος και αυτή τη φορά θα εκτελέσει αλλά άστοχα. Βάλω στη χέρια του Κωστή, το mid-range τόχει αλλά το χάνει. Και τρίτη ευκαιρία διαχειρός στο Τυρόπουλο τώρα. Νιώθεις. Στενασμέναν σπλίτ και πάσα. Τρίποντο άστοχο, καλή γραμμή η προσπάθεια στο Τυρόπουλο. Βαλτάς σε αργό τέμπο. Ο Μάκος χαμηλά. Βαλτάς από το σκουρ του Μιτσάκου. Μάγκος κοιτάει τις επιλογές του, τελειώνει ο μισοχρόνος. Χωρίς τύχη στην εκπνοή. Ηλιόπουλος κενός στον δεξιδιάδρομο, δεν προλαβαίνει ο Μαμάκος. 5-2 οι Παραλίερς. Πρώτα 4,5 λεπτά του αγώνα. Μπαλτάς. Μαμάκος για τον Μιτσάκο. Με το mid-range. Αντίς. Ηλιόπουλος με τον Βρανιώτη. Τρίποντα από τον ψηλό. Δεν στα δύο όμως. Παραλίερς οι οποίοι περασμένοι αγωνιστικοί ήθηκαν από τους Brothers United με 65-48. Ινδιάνς γνώρισαν την ήττα από το Λεοντάριο. Λεοντάριο που παίζει σε κάνα δύο ώρα από τώρα εδώ στα Μελίσια κόντρα στους Μυρμιδόνες. Βαλτάς, 10 δευτερόλεπτα, έχει βρεθεί απέναντι στον Φίβο, θα περάσει φοβερή πάσα για τον Μάκο. Παυλής, τόσο ισορροπίας με μεγάλη καμπύλη, όχι, Βαντής τρέχει. Τραβά χειρόφρενο στον εφηδιασμό και έτσι δικαιώνεται. 8-2, οι Βαλίερες χτίζουν μια μικρή διαφορά. Δεν έχουν καταφέρει ακόμη να βρουν τα πατήματά τους. Τσάκος προς παιχνίδι. Νικητής στη μονομαχία με τον Βραϊνιώτη. 8-4. 4 λεπτά ακόμα σε αυτή την πρώτη περίοδο. Είναι επιλογή στην κορυφή τώρα για τον Παντή. Επιλέγει τον Ηλιόπουλο που δοκιμάζει ξανά από την περιφέρεια και συνδέεται και πάλι με το καλάθι. 2-2. Τρομερό ξεκίνημα.
Χριστοηλιόπουλο, 11-4. Τρίτο, τρίποντο των Παραλίερς και ο Μπραϊνιώτης έχει πάσα εμβολιασμού για τον Κωστή. Που σε δύο χρόνια θα πετύχει το καλάθι, δύο χρόνια στην πρώτη άστοχη προσπάθεια. 13-4 λοιπόν, η διαφορά φτάνει τους 9 και είναι ώρα για το πρώτο time out των Ινδιάνων.